Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι στο De Facto. Στο De Facto, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι συμβαίνει στο De Facto, τι εγγένεια έχουμε σήμερα? Έχουμε εγγένεια της εκθέσεως Νερό Πολύτιμο Αγαθό, mm-hmm. που διοργανώνει το Αρπιφέστο. Θα υπάρχουν έργα που θα εκπροσωπούν όλους τους καλλιτέχνες που δήλωσαν συμμετοχή, ασχέτως αν δεν διακρίθηκαν στο τέλος? Θα είναι κάποια από τα έργα τα οποία είχαν συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ουσιαστικά συμμετείχαν σύνολο 83. Απλά τα 20 από αυτά πήγαν στο τελικό διαγωνιστικό στάδιο και αυτά έχουν εκτυπωθεί εδώ πέρα τώρα σε μουσαμάδες, καμπάτες και τους έχουμε αναρτήσει εδώ πέρα και γίνεται η έκθεση. Γιατί προηγουμένως είχαμε την ευκαιρία να δούμε πλάνα από τα έργα και επίσης είδαμε και την πρόσωψη του κτηρίου την οποία θα καλύψει ο γιγάντιος μουσαμάς. Ακριβώς. Με το έργο που κέρδισε το διαγωνισμό. Θέλεις να μου πεις με ποια αφορμή δημιουργήθηκε ο διαγωνισμός αυτός? Ουσιαστικά το Αρπιφέστο δημιουργήθηκε υπό την έννοια ότι υπάρχουν τοιχογραφίες στην πόλη μας και γενικότερα στη χώρα από γκράφιτι που κάνουν πολλά παιδιά, πολύ εγνωσμένης αξίας καλλιτέχνες. Απλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε επί αυτού. Mm-hmm. Πάνω σε αυτή τη σκέψη, εγώ με τους συνεργάτες μου, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να συμμετάσχει μέσω μια ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει, όπου καλλιτέχνες θα υποβάλουν τα έργα τους και ο κόσμος θα επιλέγει ποιο θα είναι αυτό που θα μορφύνει το τοίχο που θέλουμε. Απλά η ειδοποιώ διαφορά είναι ότι δεν θα είναι γκράφιτι, ζωγραφιστό, θα είναι εκτυπωμένος μουσαμάς για να παραστήσει ακριβώς αυτό που έχει υποβληθεί στο site. Θα είναι wallster, δηλαδή θα είναι ένα πόστερ για έναν τεράστιο τοίχο. Βλέπουμε εντωμεταξύ και τον τοίχο που θα κοσμήσει λίγο το νικητήριο, η νικητήρια ζωγραφιά. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Συγχαρητήρια. Υπάρχει κάποιο project στα Σκαριά? Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα project, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά θα ξεκινήσει τις προσεχείς δύο εβδομάδες. Μάλλον δεν είναι 100% σίγουρο. Έχει να κάνει με ένα νέο εμπορικό το οποίο θα ανοίξει την πόλη και θα τον ντύσουμε με ένα όμορφο μήνυμα. Τώρα δεν μπορώ να πω περαιτέρω, διότι ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Οκ, okay, οι συμμετοχές είναι δεκτές, φαντάζομαι, πάντως, αν έχει αρχίσει να τρέχει ο διαγωνισμός. Φυσικά, είναι ανοιχτές και θα ενημερωθούν όλοι όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στο site, αλλά θα υπάρξουν και άλλου είδους, τέλος πάντων, ενέργειες προς, προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος ότι πρόκειται να τρέξει αυτό το project. Ωραίοτατα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χριστίνα.